Τέλη Νοεμβρίου και οι αγορές για το στολισμό του καθιερωμένου χριστουγεννιάτικου δέντρου έχουν ήδη αρχίσει. Ο εμπορικός κόσμος αποδίδει την πρόωρη έναρξη του γιορτινού κλίματος στην πίεση που δέχεται ο κόσμος από την οικονομική κατάσταση που επικρατεί σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να ξεκινήσουν τα παιχνίδια, γιατί εμείς είμαστε στα παιχνίδια ειδικοί. Όσον αφορά το στολισμό, όμως έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίς. Πιο πολύ από κάθε άλλη χρονιά. Φέτος άρχισαν να στολίζουν πολύ νωρίτερα. Και είναι πολύ όμορφο αυτό, οπότε ίσως και ο κόσμος θέλει να ξεδώσει λίγο με μια πιο γιορτινή ατμόσφαιρα για να ξεμαυρίσει η ζωή του που είναι μαύρη. Και έτσι βοήθησε πολύ να εκτονωθεί μέσα από το στολισμό. Οι τιμές βέβαια για το στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου δεν διαφέρουν ιδιαίτερα συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, ενώ η κλίμακα των τιμών διαμορφώνεται σύμφωνα με την τσέπη του κάθε καταναλωτή. Γενικά τα στολίδια πλέον έχουν πάρα πολλές μπάντες τιμών, έχουν βγει πολλές φθηνές λύσεις κατά κάποιο τρόπο να στολίσει κάποιος το δέντρο του. Απλά το τελευταίο διάστημα γενικά ο κόσμος κάνει και πρωτότυπες κατασκευές και ο ίδιος, πέρα από αυτά που αγοράζει. Υπάρχουν πάντα επιλογές σε όλα τα επίπεδα τιμών. Αυτή τη χρονιά πάντως στη μόδα είναι τα λευκά δέντρα εκτός από τα παραδοσιακά πράσινα έλατα. Γενικά προτιμούνται τα λευκά δέντρα κατά κύριο λόγο, σαν κάτι διαφορετικό, αλλά υπάρχουν όλα αυτά που ξέρουμε κάθε χρόνο.